των πολιτικών προβλημάτων, των πολιτικών εξελίξεων και η ανάγκη μέσα από αυτές να προσφύγουμε στις εκλογές και άλλο το θέμα του Προέδρου της Δημοκρατίας. Ο κύριος Σαμαράς άνοιξε το θέμα του, με δικιά του πρωτοβουλία, το θέμα της συζήτησης γύρω από το πρόσωπο του Προέδρου της Δημοκρατίας. Εμείς αυτό που είπαμε εξ αρχής είναι ότι δεν είναι η ώρα του. Αντίθετα, κατά τη γνώμη μας, επειδή εκτιμάμε ότι δεν θα αντέξει αυτή η κυβέρνηση και είτε πριν, είτε αμέσως μετά, είτε ταυτόχρονα με τις ευρωεκλογές, θα συρθεί σε εθνικές εκλογές, είπαμε ότι αυτό το θέμα θα το δει η νέα Βουλή που θα προκύψει με νέους συσχετισμούς. Έχω την εντύπωση ότι ο κύριος Σαμαράς αυτή τη στιγμή πιέζει και παίζει, πιέζει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και παίζει με το θεσμό της Προεδρίας, θέλοντας πραγματικά να ανοίξει μία δίωδο διαφυγής για να πάει σε εκλογές, εκτιμώντας βέβαια όχι να τις κερδίσει, αλλά για να διεκδικήσει την πιο αξιοπρεπή ήττα του. Για να μπορέσει και ο ίδιος να έχει πολιτικό παρόν στο ίδιο του το να κόμμα. Να πάρουμε μια απάντηση το από τον κύριο Παπαμημίκο, γιατί αυτό που λέτε είναι πάρα πολύ, είναι πάρα πολύ σοβαρό. Αλλά δεν είμαστε, και αν υπάρχει τέτοια διάθεση από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, κύριο Παπαμημίκο. Υπενθυμίζω λοιπόν ότι ο κύριος Βενιζέλος ήδη έχει μπει σε ονοματολογία, έχει προτείνει τον Μίκη Θεοδωράκη και εισέπραξε ένα όχι εκ μέρους του. Ο κύριος Σαμαράς, σε συνάντηση που είχε πριν από λίγες μέρες με τους ξένους ανταποκριτές, άνοιξε το θέμα του Προέδρου της Δημοκρατίας. Άρα εγώ θα ήθελα πράγματι από αυτό να ακούσω κάτι. Κύριε Παπαμημίκο, υπάρχει τέτοια...